όλα λείπουν από μένα. Κι όλο να κοιτάζω απορριμμένα μέσα στη μικρή οθόνη το έργο μας να τελειώνει κι η ζωή μου πια. Κλίβερο το βίο μοιάζει μοναξιά με τρέλο το βίο κι η ζωή μου πια. Μοιάζει μοναξιά με τρένο μοπίλο. Έλα και γλίτωσέ με, γλίτωσέ με, πάρε με κι αγκάλιασέ με, σαν μικρό παιδί φοβάμαι μες τη νύχτα αυτή. Έλα και γλίτωσέ με, γλίτωσέ με, πάρε με κι αγκάλιασέ με, μόνος είμαι, μόνη είσαι μέσα στη ζωή. Λείπεις κι εγώ που περιμένω, είμαι σαν τηλέφωνο κομμένο. Τέλειωσε κι ο έρωτάς σου σαν το τηλεφώνημά σου κι η ζωή μου πια. Κλίβερο το πίο μοιάζει μοναξιά με τρελό κομείο κι η ζωή μου πια. Κλίβερο το πίο μοιάζει μοναξιά με τρελό κομείο. Έλα και γλίτωσέ με, γλίτωσέ με, πάρε με κι αγκάλιασέ με, σαν μικρό παιδί φοβάμαι μες τη νύχτα αυτή. Έλα και γλίτωσέ με, γλίτωσέ με, πάρε με κι αγκάλιασέ με, μόνος είμαι, μόνη είσαι μέσα στη ζωή. Βρισκόμαστε στο στούντιο, εδώ που λίγο πολύ ολοκληρώνεις το μιξάζ των τραγουδιών σου. Ναι, έχω και μερικά να πω ακόμα. Τι, δεν έχεις ολοκληρώσει τις φωνές? Τελειώνω, τελειώνω. Δεν ξέρω, είσαι σαν στούντιο γρήγορος ή αργός? Δεν συμφέρω τα στούντιο. Τι εννοείς? Τα λέω γρήγορα. Μια και έξω. Σχεδόν. Πότε αποφάσισες να κάνεις με το Φίβο δίσκο? Με το Φίβο αποφάσισα να κάνω το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι αποφάσισα, το σκεφτόμουν όμως. Τι το ιδιαίτερο ήταν αυτό που σε τσίγκλησε? Εμένα μ' αρέσουν τα νέα παιδιά. Δηλαδή με την ίδια θέρμη και ζέστη που είχα με το γιο μου, γιατί είναι σχεδόν συνομήλικη, αν δεν είναι, μάλλον είναι συνομήλικη. Μ' αρέσουν οι νέοι άνθρωποι, μ' αρέσει αυτό το καινούργιο που έχουν να δώσουν σαν άποψη. Και επειδή ο Φίβος δεν θέλω να του κάνω κοπλιμά, βέβαια, ότι είναι ταλαντούχος κτλ. Παρόλες όλες αυτές τις αηδίες που γράφονται, ξέρεις, ότι αυτές οι βλακίες που γράφονται, ξέρεις, πόσα πήρε ο Φίβος για να γράψει για τον Μπάριο, ξέρω εγώ. Ενώ
ο Φίβος είναι κάτι που με τιμάει, ας πούμε. Το ήταν, είναι, ήταν το όνειρο της ζωής του να γράψει μαζί μου το παιδί. Αυτό και εμένα με τιμάει αυτό το πράγμα. Φαντάσου λοιπόν να βγαίνουμε και να λέμε κουταμάρες του είδους αυτές των... Καλά, δεν μου κάνουν εντύπωση βέβαια. Και περισσότερο δεν μου κάνουν εντύπωση και εκείνοι τα γράφουν. Να σου κάνω τώρα μια σοβαρή ερώτηση. Μια σοβαρή. Πόσα πήρε. Ακόμα δεν ξέρει. Ακόμα δεν ξέρει. Ακόμα δεν ξέρει πώς θα τα πάρει. Θα εξαρτηθεί πώς θα τα πουλήσει. Όμως ξέρεις τι, εξετοίμησα ένα πράγμα στον Φίβο όταν... Θέλω να σου κάνω μια παρέτηση για τον Φίβο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που με συναρπάζει στο Φίβο, εκτός από το ταλέντο του, είναι το γεγονός ότι είναι ένας εργατικότατος άνθρωπος και κάτι που λείπει από τα σημερινά παιδιά. Είναι πολύ σεμνός. Αυτό, κοίταξε, έχετε καπάκι να πω αυτό το οποίο ήθελα προηγουμένως. Όταν στις προετοιμασίες πριν από μερικές μέρες, αφού του γύρισμα τους έδωσα στο στούντιο, καθόμουν με τον Μανώλη τον Βλάχο, που έχει κάνει την ηχοληψία. Όλη τη δουλειά τη δική σου, τη στουντιακή. Ήταν και ο Φίβος μια μέρα εδώ. Και κάτι το ρωτούσα και μου λέει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ κάτι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθω στο γύρισμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να κάτσω απέναντίας, για μένα είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με τον Γιάννη τον Μπάριο. Δεν το είπε, ξέρεις, για λόγους αυροφροσύνης, ούτε το είπε για να πουλήσει εκδούλευση τον Μπάριο. Αισθανόμουν ότι αυτό το παιδί το έβγαζε μέσα από την καρδιά του. Από εκεί πέρα βέβαια μου είπε ότι αν είναι δυνατόν, σε παρακαλώ να μην πολύ μιλήσω ή να μην μιλήσω και καθόλου, διότι... Και δεν θέλησα να μου πει το γιατί. Αντιλαμβάνω αυτό το οποίο είπες, τη σεμνότητά του. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό που μέσα... Ευθείαν το Φίβο. Ποιος τον πλησίασε το Φίβο? Νομίζω ότι τον πλησίασε πρώτος ο Αχιλλέας. Η ιδέα ξεκινάει από τον Αχιλλέα. Να λέμε του στραβού το δίκιο. Η συνάντησή μας έγινε το καλοκαίρι. Μου έφερε ένα τραγούδι και είπα γράφουμε. Ποιο? Θα ακούσεις αυτό που θα ακούσεις πρώτο. Οπότε να φύγουν οι κάμερες από τα στατίβ, να μπουν στους ώμους. Να τραγουδήσουμε. Για να υποπτεύομαι. Υποπτεύεσαι τι? Πιο απ' όλα είναι, γιατί άκουσα 3-4 κομμάτια προηγουμένως. Το από την καρδιά. Το από την καρδιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Μανώλη, βάλε playback να τραγουδήσει ο Γιάννης. Έτσι. Κάτσε μόνο και εγώ ακουστικά. Έτσι. Είναι κομμάτι το οποίο θα παίξει πολύ το πρωί. Αυτό στα πρωινά ραδιόφωνα. Μανώλη, λίγο τις κιθάρες λίγο. Πιο δυνατά, ναι. Μου έγραψε για σένα. Καρδιά, δεν καταλαβαίνεις τι είναι να πονάς κι όλο επιμένεις να με τυραννάς, να με τυραννάς από την καρδιά. Να τυραννιέμαι σαν τρελός που σ' αγαπάω. Πες μου λοιπόν αν καμαρώνεις που συνεχώς με ταπεινώνεις. Πες μου λοιπόν αν ευχαριστιέσαι που συνεχώς με απαρνιέσαι. Πες μου λοιπόν που σε ρωτάω